λεπτά και σε εσάς για να μην ακούμε σχόλια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πτώση του τείχους το 1989 ακολουθείται από την πτώση των αυταρχικών καθεστώτων της Βαλκανικής και τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. Τότε παρουσιάζεται η ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα ως κράτος μέλος της ΕΟΚ και του ΝΑΤΟ να αναλάβει το ρόλο του αναδόχου, σε εισαγωγικά, στην πορεία των χωρών αυτών στον κοινοβουλευτισμό και στην ελεύθερη αγορά. Αυτό θα προσέδεται διεθνής χείρος, έγκλη και επιρροή στη χώρα μας. Ανταυτού, μια πολιτική ηγεσία πολύ κατώτερη των περιστάσεων εγκλωβίζει τη χώρα σε ένα και μόνο, να μην αναγνωριστεί η γειτονική δημοκρατία με το όνομα Μακεδονία ή παράγωγα αυτού. Καμία ανθεληνική προπαγάνδα δεν θα μπορούσε να κάνει τόση ζημιά όσο η εγκληματική, κοντόφθαλμη πολιτική που εφαρμόστηκε. Η χώρα οδηγήθηκε σε ασφιχτική απομόνωση και επέτρεψε στην Άγκυρα να απλώσει την επιρροή της κατά μήκος των βορείων συνόρων μας από Βουλγαρία έως Αλβανία, δυσδύοντας το οικονομικό, στρατιωτικό, πολιτιστικό, διπλωματικό και πολιτικό πεδίο. Ο λαός, οι αγνοί Έλληνες πατριώτες, παραπληροφορήθηκαν και χειραγωγήθηκαν από τους δημαγωγούς πατριωτοκάπηλους που έκαναν καριέρες όμως, πολιτικές και δημοσιογραφικές. Και ο λαός που έδωσε την ψυχή του στην υπόθεση συμμετέχοντας πλανεμένος στις μεγάλες κινητοποίησεις, τότε και τώρα, δεν πρέπει να βγει από τη δοκιμασία αυτή με το αίσθημα της ήττας. Γιατί δεν πρόκειται για ήττα του έθνους, αλλά για ήττα μιας αδιέξοδης πολιτικής και ήττα συγκεκριμένων δημαγωγών πολιτικών που για χάρη του μικροκομματικού και προσωπικού συμφέροντός τους θυσιάζουν το εθνικό συμφέρον. Σήμερα, σαν να μην πέρασε καμία μέρα από τότε, η Νέα Δημοκρατία ξαναγυρνά στην καταστροφική πολιτική του Σαμαρά και του Δικτύου 21. Ούτε όνομα, ούτε παράγωγο. Και βέβαια, στο «Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική». Κατά κόρο το ακούσαμε χθες από τον κύριο Σαμαρά. Το μοιραίο Αντώνη Σαμαρά. Και πρέπει η Νέα Δημοκρατία να μας ξεκαθαρίσει. Αν όντως εγκατέλειψε την εθνική γραμμή του Βουκουρεστίου του 2008, Κώστας Καραμαλής, Ντόρα Μπακογιάννη, σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό για όλες τις κρίσεις. Γιατί από την αντιφατική ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης χθες δεν καταλάβαμε ποια είναι πραγματικά η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Και υποκριτικά κύριε Βορύδη, κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε ότι de facto μας επιβλήθηκε σύνθετη ονομασία τότε, στην ενδιάμεση συμφωνία. Γιατί το μη βεβαίως έχει κατά κόρο ακουστεί, σημαίνει Μακεδονία. Αν δεν φτιάχνεις αλλήτρωτους, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλλητρωτισμό δεν φοβάσαι. Και ο γνήσιος πατριωτισμός συνοδεύεται και από αυτοπεποίθηση αλλά και από σεβασμό για τον πατριωτισμό των άλλων. Και δυστυχώς, παρά το πόσο μας κόστησαν εθνικά οι λογικές με τις μπάρες στη Θράκη, με τους πομάκους, μυαλό δεν έχουμε βάλει. Προϋπόθεση μιας βιώσιμης συμφωνίας αποτελεί δικαιοσύνη και ο αμοιβαίος σεβασμός του εθνικού φιλότιμου των δύο λαών. Εμείς είμαστε οι γνήσιοι πατριώτες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Και όχι μόνο δεν πουλάμε σήμερα τη Μακεδονία, πολύ περισσότερο τη χαρίζουμε με τη συμφωνία των Πρεσπών, την παίρνουμε πίσω. Μην ξεχνάτε πως δεν μιλάμε για μια ειρηνευτική συνθήκη που επιβάλλει τους όρους του ο νικητής μετά από πολεμική σύραξη προς τους ηττημένους. Η συμφωνία των Πρεσπών ικανοποιεί το μείζον έτοιμά μας, σύνθετη ονομασία για όλες τις κρίσεις. Και για τους γείτονες, δύο στοιχεία που συγκροτούν ένα ελάχιστο συνεκτικό ιστό, απαραίτητο για να συνδέσει μια πολυεθνοτική κοινωνία. Από τα 20 άρθρα της συμφωνίας, η ρητορική σας εξαντλείται κυρίως σε αυτά τα δύο ζητήματα, συγχέοντας ενσυνείδητα υπηκότητα, ηθαγένεια με εθνικότητα και γλώσσα. Αν και φιλελεύθεροι, ξεχνάτε πως τα θέματα συνείδησης δεν αποτελούν αντικείμενο συμφωνιών, καθώς επίσης και τα δικαιώματα του αυτοπροσδιορισμού και της αυτοδιάθεσης προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο, τις αρχές της ΔΑΣΕ και βεβαίως άπειρες αποφάσεις του δικαστηρίου, του Διεθνούς Δικαστηρίου αλλά και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Προσπερνάτε δε τη διαγραφή της αστείας διεκδίκησης της ιστορίας της αρχαίας Μακεδονίας και των συμβόλων. Τη ρητή διατύπωση περί μια αμφισβήτηση των συνόρων, καθώς και την υιοθέτηση του ξεκάθαρου όρου ομογένεια. Αν τώρα που υποχρεώσαμε τους γείτονές μας να αλλάξουν όνομα και σύνταγμα, εμείς, η Βουλή των Ελλήνων, αρνηθούμε με οποιοδήποτε πρόσχημα την κύρωση συμφωνίας των Πρεσπών, θα γίνουμε οι αποσυνάγωγοι
της διεθνούς κοινότητας, της Δύσης, στην οποία όλο το συνταγματικό τόξο πλην κουκουέ ομνίουμε. Απαξίωση και απομόνωση μας περιμένει. Και βεβαίως, οποιοδήποτε τρίτο κράτος στραφεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ή στον ΟΗΕ, μπορεί βεβαίως να γίνει αναγνώριση αυτόματη της γειτονικής χώρας με το προηγούμενο, το συνταγματικό της όνομα. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το μακεδονικό δεν είναι μόνο ένα μείζον εθνικό θέμα. Είναι θέμα ταυτωτικό για το κάθε κόμμα και για τον καθένα από εμάς. Και ακριβώς γι' αυτό δρά ως καταλήτης. Καταλήτης για τις προφανείς εκλεκτικές πολιτικές συγγένειες που αναδεικνύονται. Καταλήτης και για τις εξίσου προφανείς στρατηγικές που αυτές επιβάλλουν. Και πραγματικά μόνο θλίψη μου προκαλεί εγκατάλειψη από πλευράς ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ της κληρονομίας που άφησαν Κώστα Σιμίτης και Γιώργος Παπανδρέου στην εξωτερική πολιτική συνολικότερα και στο μακεδονικό ειδικότερα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη συνείδησή μου από την πρώτη στιγμή ήταν απολύτως ξεκάθαρο πως στην απόψινή ιστορική ψηφοφορία εγώ θα είμαι με τους Έλληνες. Λυπάμαι για τους Λακεδαιμόνιους που για άλλη μια φορά στην ιστορία της χώρας μοιραία, αλλά όχι αναπόφευτα, θα απουσιάσουν. Και για την ιστορία, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα στα πρακτικά της Βουλής να υπάρχει το εμβληματικό εκείνο κείμενο του Φεβρουαρίου του 1993, στο οποίο υπογράψαμε 374 Έλληνες πολίτες και θα αναφέρω μόνο τους αξέχαστους Λεωνίδα Κύρκο και Μιχάλη Παπαγιαννάκη, κύριε, με τον τίτλο «Η ελληνική Μακεδονία είναι ελληνική». Παρακαλώ. Ας μιλήσουμε τώρα. Σας ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Καρασμάνης,